Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο Πάξι. Είμαι η Ειρήνη, ελπίζω να είστε όλοι καλά, γιατί σήμερα σας έχω μία συνταγή. Μουα! Θα φτιάξουμε ρολάκια με βρώμη και αμύγδαλα. Από πάνω θα βάλουμε κρέμα τυριού. Γίνεται εκπληκτική, είναι αφράτα τα ρολάκια. Ιδανικά, όταν θέλουμε να χουχουλιάσουμε και να τα απολαύσουμε στο σπίτι. Παίρνω τον κάδο της κουζινομηχανής γιατί θέλω ζύμωμα, επομένως αν θέλουμε να το κάνουμε στην κουζινομηχανή μας ώστε να μην κουραστούμε, παίρνουμε αυτό τον κάδο. Διαφορετικά αν το κάνουμε και το ζυμώσουμε στο χέρι που φυσικά και μπορούμε, παίρνουμε ένα μπολ μεγάλο. Λοιπόν, ρίχνω πρώτα απ' όλα λοιπόν το γάλα, θέλω ζεστό γάλα, όχι καυτό, δηλαδή θέλουμε να έχει γύρω στους 30 βαθμούς. Όταν βάζουμε το δάχτυλό μας μέσα να μην καίγεται, αυτή είναι μία ένδειξη αν δεν έχουμε θερμόμετρο. Θα διαλύσω λοιπόν μέσα λίγο μέλι και την μαγιά φυσικά. Χρησιμοποιώ ξηρή μαγιά. Βέβαια μέσα στη συνταγή θα σας γράφω και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε φρέσκια μαγιά την αναλογία. Θα βάλω από το αλεύρι μου λίγες κουταλιές να δημιουργήσω ένα ελαφρύ χυλό. Αλεύρι θα χρησιμοποιήσω όμως σκληρό, δυνατό αλεύρι χρειάζομαι για τσουρέκια. Τα ανακατεύω καλά και αφήνω τον μπολ μου σε ζεστό σημείο για 10 λεπτάκια. Και όσο περιμένω, παίρνω τις Nesquik All Natural, νυφάδες βρώμης με κακάο, ένα θρεπτικό και γευστικό προϊόν για τα παιδιά, αποτελούμενο μόνο από φυσικά συστατικά, και θα τις αλέσω στο μούλτι, θέλω να τις κάνω σκόνη σε μορφή αλευριού, για να τις ενώσω με το αλεύρι μου μετέπειτα που θα το χρειαστώ στη ζύμη. Δεν βάζω όλη την ποσότητα μαζί, βάζω την ποσότητα σε δόσεις για να μπορέσει να μας το αλέσει πολύ καλά. Φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα blender για αυτή τη δουλειά. Παίρνω ένα μπολ με το σουρωτήρι, το κόσκινο ότι έχουμε και θα το κοσκινήσω για να φύγουν τα μεγάλα στοιχεία. Ό,τι μας περισσέψει το ξαναπερνάμε πάλι από το μούλτι. Βάζω και μία γερή δόση αλάτι και τα ανακατεύω πολύ καλά να ενωθούν όλα. Πέρασαν τα 10 λεπτά και τώρα θα προσθέσω το μέλι, το γάλα και θα τα ανακατέψω. Προσαρμόζω τον κάδο στην κουζινομηχανή, βάζω και το γάντζο και θα ρίχνω σε δόσεις τα άλευρα, τη βρώμη με το αλεύρι και το αλάτι που ενώσαμε πριν. Αφού πρόσθεσα όλα τα άλευρα, ρίχνω τώρα τελευταίο σε δόσεις, δηλαδή σε κυβάκια-κυβάκια, το βούτυρο. Και το αφήνω να ζυμωθεί καλά σε δυνατή ένταση για 7 λεπτά. Αν το κάνουμε στο χέρι θα χρειαστούμε 3 λεπτά περισσότερο. Η ζύμη είναι έτοιμη, θα τη σκεπάσω και θα την αφήσω σε ζεστό σημείο στο σπίτι, να μην έχει ρεύμα, να μην έχει αέρα δηλαδή, για 1,5 με 2 ώρες μέχρι να διπλασιάσει τον όγκο της.
Η ζύμη έχει φουσκώσει. Πριν τη βγάλω από το δοχείο, που την έχουμε μέσα στον κάδο, θα φτιάξω τη γέμιση ώστε να την έχω έτοιμη. Χρειάζομαι μπανάνες, όριμες, να είναι μαλακές και τις γιώνω πολύ απλά σε ένα πιάτο. Τις γιώνουμε πολύ καλά, να μην έχει κομματάκια και θα ρίξω λίγο λεμόνι, να μην μαυρίσουν. Λίγο λαδάκι, πολύ λίγο, και κανέλα. Και τα ανακατεύουμε πολύ καλά. Το αφήνω στην άκρη και πάνω φέρω τη ζύμη μου. Την ξεφουσκώνω. Και τη βάζω πάνω στη λαδόκολα. Θα την ανοίξω τώρα σιγά σιγά, πρώτα με τα χέρια και μετά με τον πλάστη, σε ορθογώνιο φύλλο. Θα έχει πάχος. Θέλω να έχει πάχος. Δεν θα το κάνω πολύ λεπτό. Ρίχνω και λίγο αλευράκι να μην κολλάει. Και αρχίζω πάντα από το κέντρο προς τα έξω, μαλακά. Όπως είδατε, ανοίγει πολύ εύκολα και γρήγορα. Και τώρα, τη γέμιση που έφτιαξα με τη λιωμένη μπανάνα θα την απλώσω πάνω του, ομοιόμορφα, αφήνοντας όμως γύρω-γύρω περιμετρικά, 1,5-2 εκατοστά, για να, όταν θα αρχίσω να τη τυλίγω, να μην φύγει και χυθεί έξω η γέμιση. Και την απλώνω πολύ απλά με το πιρούνι, με το κουτάλι, ό,τι μας βολεύει. Και για να δημιουργήσω και την τραγανή υφή που θέλω να έχουν μέσα τα ρολάκια, θα απασπαλίσω με λίγες πάλι από τη συσκευασία που είχα πριν, Nesquik All Natural Νυφάδες Βρώμης με κακάο και χοντροκομμένους ξηρούς καρπούς. Εγώ χρησιμοποιώ αμύγδαλο, μπορούμε να βάλουμε καρύδι, φουντούκι, ό,τι προτιμάμε. Και θα ξεκινήσω να το τυλίγω από τη μεγάλη πλευρά με τη βοήθεια της λαδόκολας, απαλά, όχι πολύ σφιχτά. Θα κόβω με ένα κοφτερό μαχαίρι τα ρολά ένα-ένα και τα βάζω σε λαδόκολα μέσα στο ταψί μου. Τα αφήνω τώρα για μισή ώρα σκεπασμένα σε ζεστό σημείο. Έχουν φουσκώσει τα ρολάκια και είναι έτοιμα να μπουν στο φούρνο σε 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις. Τα ρολά βγήκαν από το φούρνο, γι' αυτό τώρα θα φτιάξω το γλάσο τυριού με το οποίο θα ρίξουμε από πάνω για να γίνουν ακόμα καλύτερα και έτσι βέβαια τρώγονται πολύ ευχάριστα. Βάζω την κρέμα τυρί σε ένα μπολάκι. Το μέλι το έχω ζεστάνει λίγο όπως και πριν για να είναι πιο ρευστό. Το εκχύλισμα βανίλιας, λίγο γάλα και θα τα ανακατέψω. Το γάλα δεν το βάζω εξ αρχής όλη την ποσότητα, γιατί όταν θα τα ανακατέψω θα δω τη ρευστότητα που έχει και έτσι θα μπορώ να δω πιο καθαρά, ακριβώς επειδή βάζω πολύ λίγο γάλα, ακριβώς πόσο χρειάζομαι. Λίγα αμύγδαλα και είναι έτοιμο. Thank you.
αφράτο με την μπανάνα μέσα και τα αμύγδαλα, τραγανά και φυσικά από πάνω η κρέμα είναι πλούσια, τόσο νόστιμο, φτιάξτε το, θα αρέσει πάρα πολύ και στα παιδιά σας, τη συνταγή, τις αναλογίες και την εκτέλεση. Αναλυτικά όλα τα βρίσκετε στο paxi.gr. Μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε σε Facebook, YouTube και Instagram. Φυσικά από κάτω να μου αφήνετε τα σχόλιά σας. Εμείς θα τα πούμε σε μια επόμενη συνταγή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας!